η Ορθοδοξία ως αψευδής περί Θεού και κτίσεως υπόλοιψης κατά τον Άγιο Αναστάσιο τον Σιναίτη, σύμφωνα με το θέμα μας, δεν περιορίζεται στην αληθινή θεώρηση του Θεού ή του πνευματικού κόσμου, αλλά περιλαμβάνει και την ορθή θεώρηση του δικού κόσμου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την ύλη, όχι όμως ως Θεό, αλλά ως θείας ενεργείας και χάρη του σέμπλου. Δεν την τιμά, δεν την δοξάζει, αλλά ο σεβασμός της ύλης με τη σειρά του αποτελεί συνέπεια της ορθής θεωρήσεως της εικόνας του Θεού, της ορθής θεωρήσεως του εξυγχρονισμού του Θεού στον άνθρωπο, της ορθής θεωρήσεως της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Όταν ρίξει κανείς μια ματιά στα πολυάριθμα παραδείγματα που μας δίνει η Αγιολογική Γραμματεία για τις σχέσεις των πλουσίων μοναχών και του φυσικού περιβάλλοντος, διαπιστώνει ότι ο Άγιος είναι ο άνθρωπος που βρήκε ξανά την προοπτική κατάσταση του Αδάμ και ζει εν αρμονία με όλη την πτήση, φυσικό περιβάλλον, φυτικό διάκοσμο και ζωικό βασίλειο. Όπως τον Χριστέντα Παράδεισο, όλα τα Χριστά όντα πετύχαν στην παρουσία του Θεού, εφραίνοντας τον άνθρωπο. Η πτώση, η οποία επέφερε την αλωτρίωση των ανθρώπων των Θεών, τον αποξένωσε και από τον Μησίο και από όλη την πλάση. Από την αναλάμπητη χώρα του Παραδείσου, όπου βρισκόταν ο Πρωτόγνωστος, γεωσπόρησε την αμαρτία, δελεάσμα την ψευδούς θεώσεως και εθέρισε τους τάχτες της αμιλίας του, τους οποίους αποτύχευσε στο αλώνι της αμετανοσίας του. Αλλά ο ενθρωπίσας Χριστός μας αναμένει στο σπίτι του, σκορπίζοντας αφορεί το ανέμο της μεγάλης φιλανθρωπίας του, τα άχαινα των κακών πράξεών μας και συνταρχεί στις πτυχές μας τις ευλογίες του και τους κακούς της χαριτός του. Όμως η βασιλική ιδιότητα του δυσπόζοντος ανθρώπου πάνω στην πτήση, που αποτελεί και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατοικώνα Θεού και δημιουργίας του, ανατράπηκε με την αμαρτία. Ο άνθρωπος πλέον δεν είναι ο άρχοντας της πτήσεως ως εκπρόσωπος του δημιουργού του, αλλά παλεύει με αυτήν και προσπαθεί να την καθυποτάξει με τρόπιο βίο. Παρόλα διάθεση καταδυναστεύσεως και εκμεταλλεύσεως δείχνει και προς τους συνανθρωπόμενους. Ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού, εκ των ιδενών, και ο άνθρωπος πλασμένος δια των καιρών που κατοικώνα και κατομοίωση του Θεού είναι επιφορτισμένος με την κλίση να γίνει ιερέτης της λειτουργίας και να φροντίζει για την διαιωνισή της. Ο Θεός έπλασε τα πάντα καλά λίαν για τον λόγο του και δεν μπορεί να δει κανείς τίποτα περιττό η άκρηση του σε όλη την πλάση. Κατά την Ορθόδοξη Θεολογία υπάρχουν δύο κατηγορίες όντων, το άκτιστο και το χριστό. Άκτιστος είναι μόνο ο Θεός και χριστά είναι όλα τα άλλα όντα τα οποία έρχονται στο είναι μέσω του δημιουργικού λόγου του Θεού. Όπως λέει ο Γεροντάνος μας Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός, ο Θεός σε όλη την φύση και σε όλο τον άνθρωπο είχε δημιουργήσει μια κατάσταση χάρης. Ήταν κατά κάποιον τρόπο ανυπίτητος η χάρης. Δηλαδή δεν έφευγε η χάρης του Θεού, διότι ούτε η παλαίωση της φύσης ήταν αμαρτία, ούτε στον άνθρωπο υπήρχε αμαρτία. Ήταν λοιπόν μόνο η χάρης του Θεού που επεπόλαζε, έπνεε και γέμιζε τα πάντα. Όχι μόνο γέμιζε, αλλά ενδιόδευε στα εντόστια του καθενός, όπως η χημή του οργανισμού εισχωρούν σε όλα μας τα σπλάχνα και όπως το φως διαδίδεται παντού, έτσι μέσα σε όλη την φύση είχε διαδοθεί η χάρη του Θεού, η οποία είναι το αληθινό φως. Όλα τα φυτά, οι άγγελοι και οι άνθρωποι είχαν απομάξει αγιασμό από τον Θεό. Άρα, κατάσταση ανετάρτητη ήταν ο μόνιμος αγιασμός που διατηρούσε την αυθαρσία του ανθρώπου και της φύσεως. Παρατάφτα με την ενανθρώπιση του Κυρίου μας και την έγκρωση της αμαρτίας, ο φυσικός κόσμος, ως θείον έργο, φέροντας την ιερότητα του Δημιουργού του και αποτελώντας δώρο αυτού προς τον άνθρωπο, καλείται πλέον από αυτόν ως προσφορά και έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον ποιητή ουρανού και γης, ορατών τεν πάντων και οράτων, κατά το πιστεύω. Η θεώρηση αυτή βρίσκει την κορυφαία έκφρασή της στην Θεία Λειτουργία, τη στιγμή που η ιερεύση ψώνει τα θύματα τώρα και εκφωνεί τα σάι των σών σι προσφέρουμε. Έτσι μεταμορφώνεται όλη η φύση στο αρχαίο κάλος. Με τον τρόπο αυτό καταγιάζει τη δημιουργία και συμμετέχει και αρχή στην δοξολογία του Θεού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εμπατεί το όπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγω την ψυχή μου τον Κύριον. Ο καθαγιασμός της δημιουργίας φανερώνεται και στην ευλογία του κάλους.
κάθε φυσικού στοιχείου, όπως των εδάφων. Σήμερα των υδάτων αγιάζεται η φύση, των ζώων, των αγρών, των απειλών και των πρώτων καρπών της σοδιάς κατά τον αγιασμό του ιερέως. Ο άνθρωπος καλείται να έχει απέναντι στην φύση τον ρόλο σόφρονος διαχειριστού και προσεκτικού οικονόμου, αλλά και ιερέως, προσφέροντας την δημιουργία εις δόξα του δημιουργού της, σύμφωνα με την εντολή που έλαβε στον παράδεισο, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσετε. Από την εντολή αυτή προκύπτει ότι ο Θεός όρισε τον άνθρωπο διαχειριστή και φύλακα του φυσικού κόσμου για να τον απολαμβάνει, να τον χρησιμοποιεί και να τον αξιοποιεί, αλλά και να τον προφυλάσσει, να τον προσέχει και να τον διατηρεί, ενθυμούμενος τον δημιουργό του με ευγνωμοσύνη, μένοντας συνδεδεμένος μαζί του, αποδεχόμενος το θέλημά του και συνεργαζόμενος με αυτόν. Αυτή την αληθινή σχέση με τον δημιουργό, ακριβέστερα όλων, διασώζει μοναχική πολιτεία, όπου ο ασκούμενος αποκτά τη βαθιά επίγνωση ότι είναι ο βασιλιάς της φύσης, χωρίς να λησμονεί ότι είναι και ο ιερέας και ζωοποιός και ονοματοδότης της. Μπορούμε να πούμε ότι στη μοναχική ζωή επιτυγχάνεται στο έπακρο η αρμονική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο φυσικό κόσμο, στον χώρο και στα αντικείμενά του. Ο μοναχός γνωρίζει ότι η δική του ελευθερία από τη φθορά συμπαρασύρει και την κτίση στην απελευθέρωσή τη, η οποία συστενάζει και συνοδύνει άνθρωποι του μήνυμα. Επομένως, από τη στιγμή που ο αθλητής της ερήμου βιώνει βαθιά μέσα του ότι είμαι εγώ και όχι ο άλλος, η αιτία της φθοράς της φύσεως, αποκτώντας έντονα τη συνειδητοποίηση της προσωπικής του ευθύνης για την έγκρωσή της εκ της αμαρτίας που τυραννεί όλη τη δημιουργία, κατανοεί και απορρίπτει την προσφυγή στην αντίληψη εκείνων των αορίστων και γενικών κρίσεων περί αμαρτωλής ανθρωπότητος, αδίκου κοινωνίας, καταστροφικής οικονομίας κτλ. Η ξύδα είναι η προσήλωση στον πρωταρχικό σκοπό του μοναχού, δηλαδή στη λύση για την τελειότητα. Η ιστορία του Αγιώρους αποδεικνύει ότι οι κάτοικοι του, όχι πάντα χωρίς δυσκολία, ανανέωναν την πνευματική παράδοση με τρόπο δημιουργικό και ταυτόχρονα ισορροπημένο, συνάδοντα προς τα αρχαία μοναστικά ήθη, έθιμα και καθεστώτα. Μελετώντας ακόμα κανείς τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας, τους βίους των Αγίων, τα συναξάρια, διαπιστώνει το σεβασμό των Αγίων στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και το αντίστροφο, το σεβασμό της φύσης προς τους Αγίους. Ο Αδάμ στην προπτωτική κατάσταση στον παράδεισο επιχειρονούσε τα φυτά και τα ζώα. Έτσι συνεπάρχει με τα φυτά και τα ζώα κάθε άλλο. Ας αναφέρουμε ενδεικτικώς κάποια παραδείγματα. Πώς να μην θυμηθούμε το λιοντάρι του Σιού Γερασίμου, το οποίο μετά την θεραπεία του τραύματός του από τον Άγιο, έτρωγε ψωμί και λάχανα, οδηγούσε το υποζύγιο του μοναστηριού για βουσκή στις όχθες του Ιορδάνου και πέθανε από τη λύπη του στον τάφο του διδασκάλου του. Επίσης, το άλλο λιοντάρι που βγήκε από την έρημο για να βοηθήσει τον Όσιο Προσημά στην ταφή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ή και εκείνα τα λιοντάρια και θηρία που συγκατοικούσαν στις σπηλές του Αγίου Ερεμίτες και οι αρκούδες γνωστές για την πολυμία τους, λησμονώντας τη φυσική αγριότητά τους, όταν πλησίαζαν τους ανθρώπους του Θεού, έπαιρναν το φαγητό τους από τα χέρια ενός οσίου του Σεριού Παραδείγματος Χάρη Κορατονές ή έκαναν συντροφιά στον Άγιο Σεραφή του Σαρώφη. Συμπροσέρχονται επίσης τα ζώα με τους οσίους, όπως το πίμνιο του Αγίου Άσπρου που κουζεύει στη Λάπα, το οποίο σταματούσε τη βοσκή όταν καλύφωνα ανέπεφτε το ξεολογικού σύμνο. Άλλα έρχονται να φέρουν τροφή στου ασκητέ τη ερήμου, όπω εκείνο ο κόρακα στον όσο Παύλο του Σπουδαίου, και άλλα ακόμη του ανακοφίζουν στην άσκησή του, όπω οι ενιδρίδε που έρχονταν και έγκρεφαν τα πόδια του Σιού του Τβέρκου, 667 είναι από την Γαλλία, για να ληστεύουν μετά από τι νύχτε που είχε περάσει στο παγωμένο νερό. Άλλα πάλι ζωντανά έρχονται να παρηγορήσουν του Αγίου τι θλίψει του, όπως εκείνο το πουλάκι με τον όσο Ακάκη τον Καψοχαλμπίτη και να χαροποιήσω τον όσο το φίλο, το νέο και τον Άγιό μας με το κελαϊμά τους. Στον όσο Ισουλανό τον Αθωνίτη βλέπουμε μια συμπόνια για κάθε τι ζωντανό, φυτά, ζώα και κάθε άψο. Κάποτε έκλαψε πάρα πολύ για την τραχύτητα αυτού προς την πτήση, όταν άνευ ανάγκης σκότωσε την αμύγα. Πολλοί μάρτυρες μέχρι σήμερα υπάρχουν, που διηγούνται πάμπορες ιστορίες για τη ζωντανή επικοινωνία και του συγχρόνου Αγίου Παϊσίου του Αγιορίτη με φίδια, πουλάκια και με άλλα ζωντανά το δάσος.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αναρρύθμιτα παραδείγματα, αλλά λήψη χρόνου σημειώνουμε ότι η αυθυντία των Αγίων πάνω στην κτήση δεν είναι μόνο μια αποκατάσταση της αδαμιαίας αθωότητας, αλλά μια προτύπωση της εσχατολογικής εποχής, όπως περιγράφεται στους προφήτες. Συμποσχετήσετε λίπος μεταγνός και πάρδαλες συναπαύσετε ρίχο και μοσχάριον και τάβος και λέον άμα βοσκηθήσονται. Οι γερουκές δουλειές, λέει ο γέροντας Ιουλιανός, έχουν μια ειδική ευλογία από τον Θεό. Είναι η πρώτη εργασία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και πιο οικία, που αφήνει το πνεύμα ελεύθερο. Δεν εισμένει την καρδιά, αλλά αντιθέτως την ανοίγει σε πλατισμό την ψυχή του ανθρώπου και το συνδέει με την ταπείνωση, με την απλότητα, τρέφει και ασκεί το σώμα, διότι ο άνθρωπος που δεν ασκεί το σώμα του δεν έχει φυσιολογική εξαίρεση. Διαβάζουμε και στις κατηχήσεις του Αγίου Θεοδόρου στο Δήμο, ότι ο Άγιος επινεί αυτούς οι οποίοι εργάζονται στα δάση, στους ελαιώνες, στα χωράφια, στους αγρώνες, μέσα στο κλίνο και στη ζέστη, διότι αυτοί έχουν μια ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό. Το φαγητό του ανθρώπου, λέει αυτό ο γέροντας Ιουλιανός, να είναι λιτό και να μην γεμίζει τον οργανισμό με περιττές καύσεις που τον καταστρέφουν. Να είναι το πιο απλό που εύκολα μπορούμε να ετοιμάσουμε και όσο είναι δυνατόν να είναι προϊόντα του κήπου μας ή έξω της περιοχής μας. Το λάδι είναι χρήσιμο, γι' αυτό ο Θεός μας έχει δώσει τόσους ελαιώνες και ευλόγησε την ελιά μας. Η εναλλαγή της διέτησης μας με τη θεσπιτήσα υπό της Εκκλησίας νηστεία έχει μεγάλη σημασία και για την εξισορρόπηση και κάθαρση του οργανισμού μας. Άκρο και ο δεύτερος και συνοπτικός λόγος. Ποιος είναι ο οδοδείκτης της σχέσεώς μας με την εργασία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της γης και των μεθόδων εμπορίας των προϊόντων? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό αποτελεί προσωπικό αγώνισμα του καθενός μας, όπου μέσα από την εξάσκηση της ελευθερίας αναδεικνύει την αληθινή εξισορρόπηση και αδέσμευτη σχέση με τη φύση, την καλλιέργειά της, τη διατροφή, την παραγωγή των προϊόντων και την εμπορία τους. Η ελεύθερη συνύπαρξη με τη φύση μέσα από την καθημερινή πάλι για την εξέλιξη αυτού του ελεύθερου τρόπου της υπέρβασης του εγωιτιδικού συσχετισμού μαζί της. Μεταμορφώνουν και αγιάζουν όλους τους καρπούς των έργων των θυρών μας, νοστιμίζοντάς τους με την αγιαστική τους δύναμη. Βρισκόμασταν κάποια φορά πάνω στο πλοίο, επιστρέφοντας από τα γνώρους. Δίπλα μας μια παρέα νεαρών συζητούν στο ιερά, έχοντας έντονα τα στοιχεία της καλής αδείωσης στα πρόσωπά τους για τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες τους από τον οικισμό του στον άνθρωπο. Και τι νοσημιά είχαν τα φαγητά που τρώγαμε αυτές τις μέρες και μάλιστα εκείνα τα αλάβοντα ρηπίδια πετάχτηκε κάποιος. Δεν άκουσε, λέει ο άλλος, τι μας είπε ο γέροντας, επειδή βάζουμε μέσα ένα απαραίτητο συστατικό, την αγάπη. Όχι, συμπληρώνει ένας άλλος, είναι από τη μεγάλη πείνα μας. Και ένας τρίτος λέει με έμφαση, εδώ στο Άγιον Όρος είναι η νοσημιά της ευλογίας της Παναγίας. Ο μοναχός που του συνόδευε, τους είπε απλά και ταπεινά. Πάνω απ' όλα, αυτό που μένει είναι η καλή διάθεση που έχουν οι άνθρωποι, ερχόμενοι στο όρος και όλα τα βλέπουν όμορφα. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως όντως Ορθοδοξία εστί αψηλής περιθυρού και κτήσεως υπόλοιπης και η καλή διάθεση είναι αυτή που καθιστά ευχαριστιακή τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον ως δώρο της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη της Διεθνοπλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές, κυρίες και κύριοι, σας μεταφέρω από τους αδελφικούς χαρισμούς του πατέρα Ιωάννη και την λύπη του για την μη συμμετοχή του στις εργασίες της συνέλευσης. Η μοναχή έχει εξουσιοδοτήσει όμως να αναγνώσει το κείμενο και τις σκέψεις που κατάθεται ο ίδιος στις εργασίες της συνέλευσης. Και αγάπη της ευκαιρίας να μεταφέρω και τις ευχαριστίες του στον γλώσσο του κ. Γυρδάλη για όσα είπε κατά την αποδομή της πλακέτας προς Μήνου. Οι μοναχοί προσέχουν τα παραδείγματος 4-5 ώρες καθημερινά και διαβάζουν στο κελί ο καθένας κείμενο των Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει πως πρέπει να επιμένουμε στην ανάγνωση των θεογραφών γιατί είναι συνομιλία με τον Θεό. Παράλληλα όμως, εργάζονται χειρονακτικά για την άσκηση του σώματος
την πειθαρχία του νεός και την ανάλαση της ψυχής. Σε όλη την Αγία Γραφή, την Παλιά και Νέα Διαθήκη και στις επιστολές των Αγίων Αποστόλων και συγκεκριμένα των Αποστόλων Παύλου, συναντούμε διαβάζοντας την εντολή του Θεού ότι πρέπει να εργαζόμαστε. Μάλιστα δε, ο γλυκής και επιλυκής σε όλη τη διδασκαλία του Απόστολου Παύλου, στο θέμα της εργασίας γίνεται αυστηρός και προχωρά ακόμη περισσότερο και λέει: «Ο μη εργαζόμενος ιδέες τι έρθει». Δουλεύουν οι μοναχοί στους κήπους, στα περιβόλια και στα μέλια, στους ελαιόλες, στα δάση και στη θάλασσα, στα μαγειρεία, στις βιβλιοθήκες, τα βιβλιοδετία, τους ξενώνες, στα εργαστήρια, στα αγιογραφία και όπου αλλού χρειαστεί. Παράγουν λάδι, κρασί, νάμα, ελιές και χαλικά, μέλι, βότανα ιεματικά και μυρωδικά, κυπουρικά διάφορα, υλοτομούν ξυλία από το δάσος, αλλιεύουν ψάρια από τη θάλασσα, καλλιγραφούν χειρόγραφα, δένουν βιβλία δερματόδετα, λάθμο στο θυμίμα και ένα σωρό άλλα προϊόντα όσα δεν βάζει ο νους του ανθρώπου. Αξίζει να σημειώσω πως η μοναχή είναι πολύ εφευρετική και συνάμα πρακτική. Από τους πρώτους αιώνες της συστάσεως του μοναστικής πολιτείας στον Άφο, οι μοναχοί στα μοναστήρια και στα κελιά, εξαρτήματα των μονών, παρήγαγαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να παράγουν διάφορα προϊόντα. Μιμούμενοι τους μοναχούς των μεγάλων μοναστηριών, καθώς και τους ερημίτες της Τιβαΐδος, της Αιγύπτου, του Σινά και της Παλαιστίνης, οι οποίοι αντάλλασαν τα προϊόντα τους με άλλα είδη, ακόμη και με χρήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες των μοναστηριών. Όπως προαναφέραμε, κρασί, νάμα, λάδι, κουλούπια, καρύπια και ξυδία καστανιάς ανταλλασσόταν με προϊόντα των ηχείρων νησιών καθώς και των παράλληλων περιοχών του Βορείου Αιγαίου, που συνήθως ήταν συμπράγει και δημητριακά καθώς επίσης και γαλακτοκομικά. Οι μοναχοί μετέφεραν τα ανταλλαγή προϊόντα τους με καραβάκια, τα λεγόμενα καΐγια, χρησιμοποιώντας τα πανιά. Τολμούσαν και έφταναν μέχρι τα μεγάλα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Μύρνης, ακόμη και αυτής της πρωτεύουσας της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε γραπτές αναφορές πως μετέφεραν το ονομαστό κρασί του Ιωκοτάμου στον βοηγόδο της Ρουμανίας κατά τον 16ο αιώνα. Τα μεγάλα όμως ιστορικά γεγονότα που σημάδιζαν τράγιο ως Άδο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Επανάσταση του 21, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η Μικρασιατική Καταστροφή, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όλα αυτά άφησαν ανεξίχυλα τα σημάδια τους και προκάλεσαν την ανακαίνιση της εμπορίας των αγγλικών προϊόντων, εάν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Η τριακονταετία 1950 έως 1980 ήταν το τέλος της ταλαιπωρίας αλλά και η αρχή μιας νέας περιόδου. Οι νέοι άνθρωποι της Πέρθου μετανάστευσαν εκτός Ελλάδος κατά εκατοντάδες χιλιάδες για μια καλύτερη ζωή και ως εκ τούτου δεν υπήρχαν χέρια για να δουλέψουν στον Άφο. Από το 1980 και μετά έχουμε μια νέα περίοδο ακμής. Ήρθαν στο Αγιονός πολύ νέοι μοναχοί. Μεγάλες συνοδείες επάνωσαν τα μοναστήρια και παράλληλα ξεκίνησαν τα μεγάλα αναστρωτικά έργα. Από το 1990 και μετά, οι μοναχοί, πολύ σοφά σκεφτόμενοι, ξαναγύρισαν στα εργόχειρα και στην παραγωγή προϊόντων. Μέχρι τότε ασχολούνται με εργόχειρα για να προσποριστούν τα προσποζήν μόνο οι εξαρτηματικοί μοναχοί. Αργότερα άρχισαν και τα μοναστήρια. Σήμερα οι μοναχοί του Αγίου Όρους παράγουν και εκποποιούν πέρα από τις εξαιρετικές φορητές αγιογραφίες και ψυχοντά, καταπληκτικό θυμίαμα, κρασί, νάμα, ελαιόλαδο, μέλι, βότανα θεραπευτικά και μυρωδικά, λεφτά κομποσχήνια, δερματοκαλώματα βιβλία, σαπούνια από ελαιόλαδο και 20 ίσως και περισσότερα είδη καθαρισμού και υγιεινής με βάση το ελαιόλαδο. Όλα αυτά και άλλα τυποποιούνται και προωθούνται στην αγορά εντός του Αγίου Όρους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα τιμή προσωπική μου πρόταση και θερμή παράκληση είναι να δημιουργηθεί μια μεικτή επιτροπή από μοναχούς της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους και υπαλλήλους της Διευθύνσεως Υπηρεσίας Καλλιτεχνικής,
η οποία θα πιστοποιεί και θα δίνει ταυτότητα στα αγιωτικά προϊόντα. Τούτο τρόπος θα σταματήσουν να κυκλοφορούν τα διάφορα αμφιβόλου προελεύσεως αυτοαποκαλούμενα αγιωτικά προϊόντα και αφετέρου το Άγιο Βλόγος που θα πρωτοτυπήσει και πάλι και θα δώσει τον παλμό, το σωστό βήμα και το καλό παράδειγμα και την βοήθεια στα υπόλοιπα μοναστήρια και στους τουρκούς παραγωγούς. Λογικό ήταν στην αρχή της προσπάθειάς μας να υπάρξουν προσβολές και εμείς που τότε πρώτοι ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε αγιορίτικα προϊόντα να ακούσουμε τα εξαμάξεις και να κατηγορηθούμε. Σήμερα χαιρόμαστε. Η τότε κατακριτέα προσπάθειά μας για χρησιμοποίηση αγιορητικών προϊόντων σήμερα όχι μόνο είναι επενδυτή, αλλά και πρόξενος αυτής της ευλογημένης συνάθρησης, της οποίας τα συμπεράσματα και αποτελέσματα θα αποτελέσουν το έναυσμα αφενός μεν για επαναλήψεις πολλές και αφετέρου θα αποφέρουν κακό. Ούτως ώστε στο μέλλον τα εν λόγω αγιορητικά προϊόντα να τυποποιούνται και να πιστοποιούνται και να δείχνουν στους καταναλωτές τη μαστική τους ταυτότητα. Η συναλλαγή, η σχέση και η επαφή των μοναχών με τους καταναλωτές δεν είναι μια απλή εμπορική πράξη. Οι καταναλωτές αγοράζοντας μοναστηριακά προϊόντα συναναστρέφονται και έρχονται πολύ πιο κοντά στα μοναστήρια του μοναχού και γνωρίζουν πως τα προϊόντα τους είναι πολύ καλά και υγιεινά, προπάντων δε ευλογημένα. Η 25ετής ασχολία με την καλλιέργεια αμερώνων, τυποποίηση και προώθηση στην αγορά αγιωτικών ποιοτικών υλών με καθιστά υπεύθυνο και υπόβλεο ακόμη περισσότερο. Οι καταναλωτές έχουν απαιτήσεις. Γι' αυτό με τη σειρά του στην Ομαχία έχουν υποχρέωση να παράγουν τα καλύτερα, τα αγνότερα, τα τέλεια. Αν κάτω από το αγιογραφικό διηγήσουμε τον κόλπα, θα βρούμε πως και αυτός είναι ένας δρόμος μέσω του οποίου οι μοναχοί μπορούμε να φέρουμε τους ανθρώπους πιο κοντά στον Θεό. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Καλή συνέχεια.